είναι τα σημάδια της πανδημίας του κορονοϊού στην κυπριακή οικονομία, αφού αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα από τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για την Κύπρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα τη Κομισιόν, βαρύτα το πλήγμα δέχτηκε ο τουριστικό τομέα με την πανδημία, τα αυστηρά lockdown και τα περιοριστικά μέτρα να διαδραματίζουν το ρόλο του. Ωστόσο, το μέλλον μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αισιοδοξία. Ο Μήτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, ο Παύλο Τζεντζιλόνι, δήλωσε ότι οι επιπτώσει των δυνάτων του τουρισμού θα μειωθούν σημαντικά στο επόμενο διάστημα και εξέφρασε την άποψη ότι αυτή η τουριστική σεζόν θα είναι και πολύ καλύτερη, έστω και μειωμένη. Τα μέτρα στήριξη τη κυβέρνηση φαίνεται να μετρίασαν τι σοβαρέ επιπτώσει στην εγχώρια ζήτηση και στην αγορά εργασία, με την Κομισιόν τα επόμενα χρόνια να προβλέπει εκτόξευση τη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στην πρόβλεψή τη καταγράφει ύφεση το 2020 5,1% αλλά ανάπτυξη 3,1% και 3,8% αντίστοιχα για το 2021 και 2022, ενώ η ανεργία αναμένεται να καταγράψει σταδιακή μείωση φτάνοντας στο 7,2% το 2022. Παράλληλα, στην πρόβλεψη τη Κομισιόν καταγράφει πληθωρισμό πλην 1,1% το 2020, 1,7% το 2021 και 1,1% το 2022 ενώ το χρέος φτάνει το 118,2% το 2020 για να μειωθεί στο 106,6% το 2022 και το έλλειμμα από 5,7% να πέσει στο μείον 2%. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύρος μοχλός της ανάκαμψης, ιδίως η ιδιωτική κατανάλωση ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν προβλέπει ανάκαμψη και στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς αναμένεται να υπάρξουν έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, ενώ ο για τις κατοικίε έχει ήδη αυξηθεί από το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.